Έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι ιστορικό, εντάξει, παίζουν τη γύμνη του Champions League στα ραδιόφωνα. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα, διότι είναι ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Λείπαν και κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει το παιχνίδι στις πλευρές, διότι εκεί μπορεί να είναι ανταγωνιστικός έναντι της Μπενφίκα. Αντίθετα, αν παιχτεί μπάλα πολύ στον χώρο του κέντρου του γηπέδου, εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ έχει λίγες πιθανότητες, διότι υπάρχουν τρία χαφ πολύ καλά, ιδιαίτερα αυτός ο Πίτσι, ο οποίος δεν πιάνεται. Το θετικό, να κάνω παρένθεση και να πω ότι είναι, πατάει πολύ περιοχή, μπαίνει πολύ στενασμένα, αλλά είναι χασογκόλης. Εκεί ο ΠΑΟΚ γλίτωσε στο πρώτο παιχνίδι. Και δεν βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει αντίδοτο από χαφ σε αυτό το παίχτη. Επειδή όμως μάλλον θα παίξει ο Ελκαντουρί με το Λιμιό στα άκρα, και επειδή όταν αμήνεται ο ΠΑΟΚ, η εντολή είναι, έμαθα, να πηγαίνουν προς την εσωτερική πλευρά, μην πιάνουν τον μπακ, να έρχονται προς τα μέσα δηλαδή, έτσι να καλύπτεται η μεσοαμυντική αδυναμία του ΠΑΟΚ στα μετώπιστεν, εκεί μπορεί να γίνουν πολύ γερές μάχες. Τώρα, να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα της αντεπίθεσης όταν χαθεί η μπάλα ψηλά, δηλαδή στην άμυνά του κοντά, έχει καλή μετάβαση από την άμυνα στο κέντρο και από το κέντρο στην επίθεση όταν επιτίθεται. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να επιστρέψει πίσω όταν χάσει αυτό τη μπάλα ψηλά. Έχει αργούς χαφ και γενικότερα δεν είναι τόσο γρήγορος μεσοαμυντικά στις επιστροφές, όσο είναι τόσο γρήγορος από την άμυνα στην επίθεση προς τα μπρος. Θα γίνει μεγάλο παιχνίδι, θα χαθούν ευκαιρίες, θα γίνουν φάσεις και πιστεύω και θέλω να δούμε μια ματσάρα που θα πάει μέχρι τα πέναλτι. 1-1 και πιστεύω ότι θα πάμε μέχρι τα πέναλτι. Θα γίνει μια συγκλονιστική μάχη, όπως έγινε και στο πρώτο παιχνίδι. Και επειδή ο Πασχαλάκης είναι το πουλέν μου και πιστεύω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση μαζί με τον Μπάρκα της ΑΕΚ, είναι ό,τι καλύτερο στους Έλληνες goalkeeper, νομίζω ότι αν πάει στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα Πασχαλάκη, ο οποίος μπορεί να γίνει και ο ήρωας του παιχνιδιού. 1-1 σκορ. Φιλιά, bye.